Αγαπητοί Χριστόδελφοι, κηρύτε πάντοτε εν Κύριο. Μία από τις καθημερινές συνήθειες όπου κάνει ο κάθε χριστιανός είναι το σημείο του Σταυρού επάνω του. Για να κάνουμε το σημείο του Σταυρού χρησιμοποιούμε το δεξί μας χέρι, όπου ενώνουμε τα τρία μας δάκτυλα, τον αντίχειρα, τον δείκτη και τον μέσο, και τα άλλα δύο δάκτυλα, ο παράμεσος και ο μικρός, ακουμπάνε πάνω στην παλάμη μας. Κατά αυτόν τον τρόπο ομολογούμε την πίστη μας στον έναν μοναδικό Θεό και αυτός ο τρόπος είναι μία ομολογία πίστεως για τις δύο φύσεις του Χριστού και για τις τρεις υποστάσεις της Θεότητος. Με αυτόν τον τρόπο ομολογούμε δύο από τις βασικές δογματικές διδασκαλίες της Εκκλησίας μας, οι οποίες είναι ότι ο Θεός έχει τρεις υποστάσεις, είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, όπου ενώνονται και είναι ένας Θεός, και έχουμε και τις δύο φύσεις του Χριστού, την Θεία Φύση και την Ανθρώπινη. Έτσι λοιπόν, το σημείο του Σταυρού, το οποίο το κάνουμε πάνω στο σώμα μας, δεν είναι μία απλή συνήθεια, δεν είναι μία μηχανική εργασία την οποία κάνουμε, αλλά είναι ένα σύμβολο το οποίο έχει το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, το οποίο σχηματίζουμε πάνω στο σώμα μας, αλλά και τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας και το τριαδρολογικό δόγμα, αλλά και τις δύο φύσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτά τα λέμε ώστε να γνωρίζουμε γιατί κάνουμε το κάθε τι στη ζωή μας. Έχει σημασία να γνωρίζουμε γιατί κάνουμε το σταυρό μας, γιατί ενώνουμε τα τρία μας δάχτυλα, γιατί τα άλλα δύο δάχτυλα κολλάνε πάνω στην παλάμη μας, διότι το κάθε τι το οποίο έχει θρησπιστεί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία από τους πατέρες της Εκκλησίας μας έχει και ένα βαθύτερο θεολογικό και δογματικό λόγο, τον οποίο πρέπει να τον γνωρίζουμε, ώστε να δίνουμε όλη αυτή την δύναμη της πίστεως που χρειάζεται, ώστε να καταφέρουμε να ενθρονίσουμε μέσα στην καρδιά μας τον Κύριο Ιησού Χριστό και να γίνει όλη η βιωτή μας μία εν Χριστώ ζωή. Να είστε καλά και να χαίρεστε πάντοτε, Κύριο.